Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, νέοι, μετανάστες, πρόσφυγες. Και από αυτό το βήμα ενώνουμε τη φωνή μας με το πλήθος των συνδικάτων και μαζικών φορέων του εργατικού λαϊκού κινήματος που βρίσκονται στο δρόμο του αγώνα. Και απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρει η κυβέρνηση πίσω αμέσως το νομοσχέδιο τερατούργημα για τις διαδηλώσεις. 2 δεκαετίες πριν, σε αυτό το γνώριμο χώρο, στο Πάρκο Φίξ, το ΚΚΕ και η Κομματική Οργάνωση της Αθήνας ξεκινούσαν μια νέα πρωτοβουλία, μια συνάντηση Ελλήνων και μεταναστών εργατών. Οι εκδηλώσεις αυτές που στείνονται με το μεράκι των κομμουνιστών είναι πλέον θεσμός, ένα πολιτικό πολιτιστικό αντάμωμα που διοργανώνει το ΚΚΕ στη βάση του προλεταριακού διεθνισμού και της ταξικής αλληλεγγύης. Δύο από τις θεμελιώδεις αρχές που καθόρισαν την πορεία και τη δράση του ΚΚΕ, του κόμματος της εργατικής τάξης στη χώρα μας. Οι πάλι του ΚΚΕ για τα δικαιώματα των μεταναστών που όσο ζουν και δουλεύουν στη χώρα μας είναι αναπόσπασπο τμήμα της εργατικής τάξης, και η κοινή πάλι Ελλήνων και μεταναστών εργατών ενάντια στο ρατσισμό είναι πάλι βαθιά ταξική. Η ενότητα των εργατών και η ενιαία πάλι τους απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, το κεφάλαιο, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να απαντήσουν οι εργαζόμενοι αποτελεσματικά στην επιθετικότητά του. Πολύ περισσότερο για να ανατρέψουν το καθεστώς της εκμετάλλευσης, να γίνουν οι ίδιοι οι διοκτήτες του πλούτου που παράγουν με τη δικιά τους εξουσία. Οι εκδηλώσεις αυτές όλα αυτά τα χρόνια αγκαλιάζονται από χιλιάδες ντόπιους και μετανάστες εργάτες, πρόσφυγες και τις οικογένειές τους, που βρίσκουν βήμα για τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους, συζητούν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, με ορίζοντα ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και εκμεταλλευτές. Γιατί εμπνεόμαστε από τη γνήσια προλεταριακή διεθνιστική αλληλεγγύη την κοινή πάλη των λαών, το σύνθημα «Προλετάρι όλο το χωρόν ενωθείτε». Όλα αυτά τα χρόνια συγκροτήματα Ελλήνων και μεταναστών, σύλλογοι, μεταναστευτικές κοινότητες, σαν στο σπίτι τους, εκφράζονται και δημιουργούν, μας ενημερώνουν για τις επικίνδυνες εξελίξεις στις χώρες τους και την ίδια ώρα προσπαθούν και μας γνωρίζουν τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τις αγωνίες τους. Οι εκδηλώσεις αυτές άντεξαν στον χρόνο γιατί αποτελούν συνέχεια και κορύφωση μιας σοβαρής, επίμονης, καθημερινής δουλειάς και προσπάθειας των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ στην Αθήνα, στους χώρους δουλειάς, στις εργατογειτονιές, στους προσφυγικούς καταβλισμούς, για να παρεύουν για τα προβλήματα των Ελλήνων και μεταναστών εργατών, των προσφύγων, ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, για να σπάσει η κρατική καταστολή, ο βούρδουλας της εργοδοτικής τρομοκρατίας, να αποκαλυφθούν και να χτυπηθούν τα κυκλώματα, τα δουλεμπορικά, η ΜΚΟ, για να ξεφοβηθεί ο εργάτης ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας. Για να οργανωθεί στα συνδικάτα, να παλέψει για όλα αυτά τα αυτονόητα, για όλα αυτά που του κλέβουν, για τις ανάγκες που του καταπνίγουν, για να αποκτήσει προορισμό και στόχο η ζωή του, να ανατρέψει το εκμεταλλευτικό σύστημα και την εξουσία των καπιταλιστών. Σε αυτό το δρόμο ασυμβίβαστα συνεχίζουμε. Αυτές τις μέρες, να λοιπόν που οι κατά τα άλλα αχρίαστες και αναποτελεσματικές διαδηλώσεις είναι στο επίκεντρο, είναι ο κύριος στόχος του τερατουργήματος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επιχειρούν να βάλουν στο γύψο το δικαίωμα στην εργατική λαϊκή κινητοποίηση, για το οποίο οι λαοί έχουν αναμέτρητο αίμα. Ας αφήσουν τα σάπια ότι θέλουν να βάλουν τάξη και ότι τους ενοχλούν τάχα οι συγκεντρώσεις των 30 και 40 ατόμων στο κέντρο. Ποτέ άλλωστε τέτοιες δεν κλείνουν το κέντρο. Επικαλούνται τις μικρές συγκεντρώσεις γιατί φοβούνται τις μεγάλες. Τρέμουν τις λαοθάλασσες που ξέρουν ότι σίγουρα θα τις βρουν μπροστά και εναντίον τους. Στόχος τους είναι συνολικά το χτύπημα
όλων των διαδηλώσεων, η συκοφάντηση των αγώνων. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο αποφασισμένος, ο οργανωμένος λαός ποτέ στην ιστορία του δεν πήρε άδεια για να επιβάλλει το δίκιο του και μαζί με αυτό να πάρει σβάρνα απαγορεύσεις και τερατουργήματα σαν κι αυτό. Δεν πείθουν ούτε μικρά παιδιά ότι οι συγκεντρώσεις ευθύνονται για την αναδουλειά στα μαγαζιά και την κίνηση της καθυστερήσεις, λέει, στο κέντρο. Γιατί τα ίδια προβλήματα βιώνουν και οι συνοικίες από το Περιστέρι στο Ήλιον μέχρι τη Νέα Σμύρνη. Πραγματική ταλαιπωρία δεν είναι οι διαδηλώσεις, είναι η φτώχεια, τα δυσβάσταχτα χαράτσια, οι άθλιες και πανάκριβες συγκοινωνίες με στιβαγμένους επιβάτες εν μέσω πανδημίας, ο λεγόμενος μεγάλος περίπατος του Μπακογιάννη, πραγματική πασαρέλα των επιχειρηματικών σχεδίων μεγαλοξενοδόχων και μεγαλέμπορων. Το νομοσχέδιο όμως... Το νομοσχέδιο όμως δεν περιορίζεται μόνο στις διαδηλώσεις. Πάει ακόμα πιο μακριά. Έχουν σχέδιο μακρόπνο, μελετημένο και βαθύτερο. Κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εδώ και χρόνια υιοθετήσει την λεγόμενη στρατηγική, τη βαθιά αντιδραστική στρατηγική ενάντια στην ριζοσπαστικοποίηση, ενάντια σε κάθε ριζοσπαστική ιδέα και πράξη, επιχειρώντας ύπουλα να τσουβαλιάσουν τη δράση του κομμουνιστικού, του εργατικού λαϊκού κινήματος και σε αυτή να τσουβαλιάσουν μέσα στα αντιτρομοκρατικά κηρύγματά τους την καταπολέμηση των τζιχαντιστών, ακροδεξιών φασιστικών συμμοριών και άλλα και ταυτόχρονα να εμπλέξουν και υπαρκτές μορφές βίας όπως η ενδοοικογενειακή ή ενδοσχολική βία. Από αυτόν το σκόπιμο, μελετημένο αχταρμά δεν λείπει βεβαίως η στοχοποίηση των μεταναστών και προσφύγων ως ενδυνάμει τρομοκρατών. Και βεβαίως, κατά τα ευρωνοσιακά πρότυπα, το νομοσχέδιο στείνει και αντιδραστικούς μηχανισμούς σύγχρονους υλοποίησης αυτών των επικίνδυνων σχεδίων. Με μηχανισμούς της αστυνομίας, της Ευρωπόλ, ένα ολόκληρο διεθνές και εγχώριο χαφιεδολόι οργανώνει παρακολούθηση στο διαδίκτυο με κινητοποίηση δήμων, μηχανισμών συμβουλευτικής, λέει, κατά των ριζοσπαστικών ιδεών και ξεκινάει αυτό από το σχολείο, τις σχολές, με χρήμα και από το κατά τα άλλα αθώο πρόγραμμα Εράσμους, καταλήγοντας βεβαίως στους χώρους δουλειάς, με στόχο να μείνει ιδιαίτερα η νέα βάρδια της εργατικής τάξης μακριά από το κομμουνιστικό, το εργατικό, το ταξικό κίνημα. Μόλις πριν μια εβδομάδα η Europol την πήρε η ανησυχία και λέει ότι η κατοίκον καραντίνα ενισχύει άκουσον τη ριζοσπαστικοποίηση. Η ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής και κατ' επέκταση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και πράξης άλλωστε αποτελεί επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση ετήσια έκθεση της ίδιας, οι λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συγκαταλέγονται στους κινδύνους για την ασφάλεια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτόν τον αντιδραστικό μπούσουλα ακολουθεί και το έκτρωμα της κυβέρνησης που εμφανίζει προκλητικά τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ως κάτι εν δυνάμει εγκληματικό και επικίνδυνο που διασαλεύει, λέει, την κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας. Όμως, η κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας που διασαλεύεται, που διακόπτεται, είναι όταν χιλιάδες μένουν άνεργοι, όταν χιλιάδες μένουν απολυμμένοι, οι απλήρωτοι, οι συμβασιούχοι, οι εργαζόμενοι στα δουλεμπορικά, είναι ο Έλληνας και μετανάστης αυταπασχολούμενος υποδιαρχή ανασφάλεια και κίνδυνο λουκέτο. Είναι ο μετανάστης που τον πετούν έξω από τις δομές και του κόβουν το επίδομα σε μια νύχτα. Είναι πάνω από μισό εκατομμύριο σε αναστολή εργασίας. Είναι η εξέταση και η θεραπεία που κλείνει σήμερα για να πας τον Οκτώβρη και βάλε. Είναι ο Έλληνας μετανάστης που άνεργος παίρνει το νοματιόν του για το εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματική διασάλευση της κοινωνικής ζωής. Έτσι, η κυβέρνηση επιδιώκει να αφαιρέσει από το λαό
το δικαίωμα στη διαδήλωση, παραχωρώντας το στην αστυνομία που με κριτήρια λάστιχο θα απαγορεύει κατά το δοκούν διαδηλώσεις, κρίνοντας, λέει, το σκοπό και το περιεχόμενο ακόμα και προληπτικά. Θα τιμωρούν κιόλας με ιδιώνυμο αδίκημα όποιον συμμετέχει σε απαγορευμένες διαδηλώσεις, εκτιμώντας προκαταβολικά μέχρι και την πιθανή συμμετοχή σε αυτές. Τα όσα αντιδραστικά προβλέπει για τον οργανωτή της διαδήλωσης ανοίγουν το δρόμο για προβοκατόρικες ενέργειες και τα γνωστά στημένα επεισόδια σε συγκεντρώσεις που είναι πασίγνωστο ότι καθοδηγούνται άμεσα από κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς. Στόχος τους είναι να διαλύσουν συγκεντρώσεις, είτε με απαγορεύσεις, είτε με χημικά, είτε με διώξεις, είτε με την εξόντωση των συνδικάτων, των σωματείων μαζικών φορέων. Δεν πιάνουν τα ψευτοκαλοπιάσματα στο ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ ότι εσείς είστε οι οργανωμένοι με τους υπόλοιπους τάχα τι γίνεται. Την αστική τάξη ποτέ δεν την απασχολούσαν τα διάφορα σκορποχώρια του κινήματος, όπως και οι προβοκάτορες ενεργούμενά της. Να μην μιλήσουμε δε για την συνδικαλιστική μαφία των εργατοπατέρων της ΓΕΣΕΕ. Στο τσεπάκι τους έχει όλους αυτούς. Ο στόχος της, διαχρονικά, ο πραγματικός της αντίπαλος, είναι το οργανωμένο, είναι το πειθαρχημένο, είναι το μαζικό, είναι το αποφασισμένο, είναι το κομμουνιστικό, είναι το ταξικό εργατικό κίνημα. Αυτό επιβεβαίωσε άλλωστε και η συγκλονιστική πρωτομαγιάτικη διαδήλωση που με την οργανωμένη απειθαρχία έγινε γνωστή σε κάθε εργάτη από κάθε γωνιά του κόσμου, ενώ τα ίδια κυβερνητικά επιτελεία ακόμα ξερνούν αντικομμουνιστική χολή και κάθε είδους αθλειότητα. Όσο δε για τις ψευτοαντιπολιτευτικές κορώνες του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλούν και τη μνήμη και τη νοημοσύνη μας, γιατί η κυβέρνησή του ήταν που επέβαλε κατά παραγγελία των τραπεζιτών την απαγόρευση των διαδηλώσεων ενάντια στους πληστηριασμούς, ως ιδιώνυμο μάλιστα αδίκημα, όπως και τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία που σήμερα αξιοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πώς να ξεχάσεις άραγε ότι επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν σωρία αποφάσεων για παράνομες και καταχρηστικές απεργίες. Πώς να ξεχάσεις τις αύρες, το ξύλο απεργούς, συνταξιούχους, τα αγροτοδικεία, τα μαθητοδικεία, την αυγή να βγάζει σπυράκια για τις απεργίες που προκαλούν τάχα κυκλοφοριακό χάος. Η κυβέρνηση του άλλωστε πρωτοξεκίνησε μέχρι και οδηγούς τσέπης συμβουλευτικής και προγράμματα κατά της ριζοσπαστικοποίησης, εμπλέκοντας μέχρι και αθλητικά σωματεία έναντι μάλιστα αδράς αμοιβής, 60.000 ευρώ για να μην ριζοσπαστικοποιηθούν, λέει, οι αθλούμενοι νέοι. Μπορεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ κάλλιστα να αξιώσει μέχρι και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από τη Νέα Δημοκρατία για το επέσχυντο νομοσχέδιο που αποτελεί το επόμενο επεισόδιο της δικής του διακυβέρνησης. Αποσύρετε το τώρα. Είναι παραμύθι ότι χωρούν βελτιώσεις στο έκτρωμά σας που περιλαμβάνει και αυτούσιες αντιγραφές χουντικών διαταγμάτων του 1971. Το λέμε καθαρά. Ο λαός με την πάλη του, με την οργανωμένη απειθαρχία του, θα το ακυρώσει στην πράξη, όπως τόσα άλλα ανάλογα στο παρελθόν. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι έτσι θα σταματήσουν το λαό, τους ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους, μετανάστες, πρόσφυγες, που συνειδητοποιούν ότι ο λογαριασμός που τους φορτώνουν έχουν βάλει σε αυτόν το όνομά τους. Να τους τον γυρίσουμε πίσω αυτό το λογαριασμό. Γι' αυτό λοιπόν την περίοδο αυτή με λαθροχειρίες πάνε να θολώσουν τα νερά όλα τα επιτελεία του συστήματος, διαδίδοντας ότι πρόκειται για μια κρίση του κορονοϊού. Όμως η πανδημία είναι αυτή που απλά επιτάχυνε την κρίση και που τα σύννεφά της μαζεύονταν ήδη και από πριν. Και πριν την πανδημία, τα μονοπόλια θησάβριζαν γιατί καρπώνονται την εργασία και τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί, οι εργαζόμενοι. Και πριν την πανδημία, οι βιομήχανοι και εφοπλιστές άφηναν να λιμνάζουν τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους γιατί δεν κέρδιζαν τόσα όσα υπολόγιζαν. Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στην κρίση και είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και η φυσική του, η φυσιολογική του λειτουργία η αιτία.
Όσο κρατικό χρήμα και αν ρίξουν, στηρίζοντας τους μεγάλους ομίλους, η κρίση του συστήματος δεν μπορεί να αποτραπεί. Ξέρουν καλά ότι τα τρισεκατομμύρια που ανακοινώνουν, τα εκατοντάδες δις του Ταμείου Ανάκαμψης, θα τα ξεκοκαλίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και θα πληρωθούν ξανά, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνηθίζουν να λένε, αλλά από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τους μετανάστες, με μνημόνια και αντεργατικά μέτρα, με άγρια φορολεηλασία και εκμετάλλευση. Χωρίς τάισμα με χρήμα κλεμμένο ιδρώτα του εργάτη, τα εργοστάσια τους δεν δουλεύουν και τα κλείνουν. Χωρίς επιδότηση double dot από 800-1600, οι μονάδες εντατικής θεραπείας τους δεν ανοίγουν. Χωρίς παστομένα, όμο με όμο αεροπλάνα, τα αεροπλάνα τους δεν πετούν. Χωρίς 15.000 επιδότηση, τα καράβια τους δεν ταξιδεύουν. Να ποιος είναι το πραγματικό παράσιτο στην παραγωγή που πρέπει να πάρει δρόμο. Το «δεν μπορώ να αναπνεύσω» που ακούστηκε δυνατά από εκατομμύρια στόματα σε όλο τον κόσμο με αφορμή τις μαζικές λαϊκές διαδηλώσεις στην απαρχίδα του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ εκφράζει όλους τους εργαζόμενους που βλέπουν την εκμετάλλευση να εντείνεται, πνίγονται από την πόχα που αναδίδει το καπιταλιστικό σύστημα με τη νέα κρίση που φορτώνονται ξανά στις πλάτες τους. Και αυτά... Και αυτά, όσο κι αν επιχειρείται αυτή η διαμαρτυρία να θολώσει, να γίνει νερό στο μήλο του από προσανατολισμού, της επίρρυψης όλων των αμαρτημάτων στον πραγματικά από όλες τις απόψεις αποκρουστικό Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, για να βγουν λάδι όμως οι δημοκρατικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να τροφοδοτείται το γνωστό δικοματικό παιχνίδι και να στηρίζεται το καπιταλιστικό σύστημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Φανερώνονται οι βαθιές κοινωνικές αντιθέσεις και ταξικές ανισότητες που χωρίζουν και την κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών όπως και κάθε καπιταλιστική κοινωνία. Ανισότητες που το δίθεν αμερικάνικο όνειρο ούτε μπορεί ούτε έχει τη δυνατότητα να γεφυρώσει ή να καλύψει, αλλά μόνο αντικειμενικά να τις οξύνει. Θέλουν να το παρουσιάσουν για εξαίρεση, όμως δεν τους βγαίνει, γιατί ανάλογα γεγονότα έχουν γίνει σε μια σειρά χώρες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες με την πρόσφατη δολοφονία επίσης του Ελληνοαμερικανού και τόσες άλλες περιπτώσεις αστυνομικής καταστολής βίας και δολοφονιών και στη Γαλλία και στο Βέλγιο, όπως βεβαίως και στην Ελλάδα. Όλα τα παραδείγματα βοούν. Εδώ στη χώρα μας μάλιστα, καμιά φορά αναλαμβάνει δράση ο ίδιος ο εργοδότης και οι επιστάτες του, πληρώνοντας με σφαίρες το μετανάστη, αν τολμήσει και ζητήσει τα δεδουλευμένα του, όπως έγινε στη Μανολάδα, που είναι παράδειγμα που δεν σβήνει από το μυαλό. Και αν κάποιος πει ότι είναι παλιό το παράδειγμα, ας πάει και σήμερα, εκεί στη Μανολάδα, αλλά και σε μια σειρά περιοχές όλη την Ελλάδα, όπου μαζεύεται η συγκομιδή με χιλιάδες εργάτες γης από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και άλλες χώρες, να δουλεύουν σε ίδιες με τότε και ακόμα χειρότερες συνθήκες για πενταροδεκάρες, ενώ κοιμούνται ανά 10 και 20 άτομα σε άθλιες παράγκες, που νοικιάζουν μάλιστα 50 ευρώ, εκτεθειμένοι σε ζέστη, σε βροχή, σε ασθένειες και βεβαίως που λόγος για κορονοϊό. Αυτή τη βδομάδα η αστυνομία σε θερμοκήπια του Μαραθώνα, επιδεικνύοντας το γνωστό επιλεκτικό ζήλο της, συνέλαβε μετανάστη μαθητή που άκουσον δούλευε όπως λένε παράνομα και ζούσε χωρίς χαρτιά για τη μια ΜΚΟ, παρότι είχε την ευθύνη με το αζημίωτο βέβαια, είχε να του ανανεώσει τα χαρτιά από το 2016. Τον τιμώρησαν, πήγε στην Αμυγδαλέζα, είναι προς απέλαση. Στα μαλακά βέβαια η εργοδοσία. Οι καταγγελίες των ίδιων των καθηγητών του αποδεικνύουν ότι ο μαθητής έδινε και τη μάχη της μόρφωσης παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, όλα τα παραπάνω
δεν είναι κάποιες τραβηγμένες εξαιρέσεις. Είναι απλή δειγματοληψία μόνο από το πώς ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, εκβιάζονται, τρομοκρατούνται από την εργοδοσία χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες σε κάθε κλάδο, από τα φασονατζίδικα, τα delivery, τα σούπερ μάρκετ, τις βιοτεχνίες, τις οικοδομές, την αγροτική οικονομία, ως τον επισιτισμό τουρισμό. Μάλιστα, αν τα προηγούμενα χρόνια στις πλάτες Ελλήνων και μεταναστών εργατών χτίστηκαν τα ρεκόρ κερδοφορία στον τουρισμό και αλλού, αποφέροντας ψίχουλα για τους ίδιους με εξοντοτική δουλειά, φέτος θα πληρωθούν τα σπασμένα της κρίσης πάλι από τις δικές τους πλάτες. Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις δουλειές που θα φέρει το ελληνικό δεν μπορεί να κρύψει τους όρους γαλέρας που θα χρησιμοποιηθούν για να δουλέψουν όσοι τελικά θα είναι αυτοί, Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενοι. Ιδιαίτερα για τους τελευταίους, η ζωή, τα δικαιώματα, οι ανάγκες τους είναι διαρκώς κάτω από τα ραντάρ των μετρήσεων και των μέτρων τους. Είναι εκτός καταγραφής, ακόμα κι αν ξεψυχήσουν στο χώρο δουλειάς, ως το εργατικό τους ατύχημα, το λεγόμενο, και τον κορονοϊό. Αλήθεια, τι καραντίνα, τι lockout και τι SMS να ίσχυσε για χιλιάδες μετανάστες εργάτες που κοιμούνται μέσα ή δίπλα στο εργοστάσιο, το χώρο δουλειάς που το καπιταλιστικό κέρδος το άφηνε ορθάνυχτο για να δουλεύουν ο ένας πάνω στον άλλον και να θησαυρίζει ο εργοδότης. Ακόμα να ζητείτε απάντηση από την κυβέρνηση στο ερώτημα που είχε θέσει το ΚΚΕ, άρα γιατί να πρωτοκάνουν π.χ. στο κολαστήριο της Μόριας πάνω από 20.000 άνθρωποι που παίρνουν νερό 4 φορές την ημέρα και πρέπει με 1,5 λίτρο να ξεδιψάσουν, να πλύνουν χέρια και ρούχα. Αλήθεια, τι μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης να πάρουν μετανάστες εργάτες που κατάκοποι από τη δουλειά στηβάζονται σε μικροσκοπικά διαμερίσματα τρόγλες για έναν ύπνο με άλλους 5-10 μαζί για να τα βγάλουν πέρα. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, η έξωση αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση χιλιάδων προσφύγων που τους δόθηκε άσυλο, η διακοπή και αυτού του ελάχιστου επιδόματος για να επιβιώσουν κρατώντας τους όμηρους και εγκλωβισμένους στην Ελλάδα, συνιστά ασύλληπτου μεγέθους βαρβαρότητα. Απαιτούμε να δοθεί άμεσα λύση από την κυβέρνηση και το Δήμο, ώστε κανένας πρόσφυγας που έχει πάρει άσυλο να μην πεταχτεί στο δρόμο, να βρεθεί στέγη εδώ και τώρα με την αξιοποίηση διαμερισμάτων, κλειστών ξενοδοχείων και κτηρίων που ανήκουν στο δημόσιο, με εξασφάλιση των απαραίτητων όρων υγείας και υγιεινής. Να δοθούν τώρα σε όσους το επιθυμούν ταξιδιωτικά έγγραφα και να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού τους και όχι να διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς εγκλωβισμού. Οι εξώσεις προσφύγων όμως δείχνουν και κάτι ακόμα. Ότι με fast-track διαδικασίες οι πρόσφυγες ή μαζικά θα απελάβνονται ή πίσω στην κόλαση του πολέμου ή όσοι θα παίρνουν το άσυλο θα παραμένουν και θα γίνονται κρέας για τα δόντια της εργοδοσίας, των δουλεμπορικών και άλλων κυκλωμάτων. Κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό της πάλης να απομονωθούν οι ρατσιστικές και αντιδραστικές κραυγές που με το προκάλημα του κατοίκου διάφορων ψευτοσυλλόγων που έχουν φυτρώσει δείχνουν σαν ένοχο το θύμα, δηλαδή τους πρόσφυγες, για να βγάλουν λάδι το θήτη, δηλαδή τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο το σύστημα που φέρνει κρίση, πολέμους και προσφυγιά. Προκλητικά δε, αυτοί που με την πολιτική τους βούτυξαν το λαό μας στη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση, με εξαπτέρυγα τους ναζιστές και τα άλλα ορφανά της Χρυσής Αυγής, στοχοποιούν τώρα τον πρόσφυγα, γιατί λέει έχει ένα ξεροκόμματο επίδομα των 150 και 200 ευρώ. Και τι κάνουν? Επιχειρούν να εθίσουν το λαό μας να ζηλεύει τα ψίχουλα του κατατρεγμένου ταξικού του αδελφού και να αφήνει βεβαίως το απειρόβλητο βιομήχανους και εφοπλιστές που κολυμπούν στα κέρδη την ίδια ώρα. Όσο για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων, δεν μπορεί να ανατίθεται στους Δήμους που με τη σειρά τους θα την αναθέσουν μαζί με πακτολό χρημάτων στις ΜΚΟ και τη λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία.
Η κοινωνική ένταξη είναι καθήκον του κράτους που σχεδιασμένα και καθολικά πρέπει να εφαρμοστεί. Η ηθαγένεια και οι άδειες παραμονής από μόνες τους, που και γι' αυτά πρέπει να χρυσοπληρώσει και να ταλαιπωρηθεί βαθιά ο μετανάστης, δεν λύνουν τα προβλήματα των μεταναστών και προσφύγων που γεννούν η καπιταλιστική εκμετάλλευση και η ταξική καταπίεση των πολλών από τους λίγους. Πόσο μάλλον για όλους όσους παραμένουν στα άθλια hot spot μήνες πια μετά το lockdown και παρά τη σχετική υποχώρηση των ροών προσφύγων και μεταναστών, η κατάσταση που επικρατεί στα hot spot των νησιών του Αιγαίου, όπως και στους καταβλισμούς της ενδοχώρας, συνεχίζει να είναι άκρος εκρηκτική και επικίνδυνη για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και για τους κατοίκους των νησιών, όπου οι ελλείψεις στις δομές της υγείας συνεχίζουν να είναι τεράστιες. Συνθήκες άθλιες, απάνθρωπες, κάνουν το πιο σύντομο ανέκδοτο τα μέτρα προστασίας για την πανδημία. Πάνω απ' όλα, προβάλλει επιγόντως το αίτημα της άμεσης αποσυμφόρησης. Ένα οργανωμένο σχέδιο απεγκλωβισμού όλων των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και αρχίζοντας από τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Αυτή η υπόθεση συνδέεται άμεσα με την επίγουσα ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως έδειξε η πείρα της πανδημίας όχι μόνο στην Ελλάδα, σε κάθε καπιταλιστική χώρα. Παραμένει παράλληλα κρίσιμο ζήτημα η συγκρότηση εξοπλισμένων και πλήρως τελεχωμένων ιατρίων με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στα hot spot και κέντρα φιλοξενίας. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και πρόληψης, όπως συχνή απολίμανση των χώρων, εξασφάλιση καθαρού και ζεστού νερού, δωρεάν χορήγηση όλων των υλικών ατομικής υγιεινής, αποφυγή συνθήκων συγχρονισμού. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, δίνεται μια εντύπωση από τα αστικά κόμματα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωένωση έχει κάπου βαλτώσει, ότι δεν κάνει περίπου τίποτα για το προσφυγικό. Πρόκειται για βολικό μύθο που καλλιεργεί και την κάλπικη προσμονή ότι η κατάσταση είναι τέτοια απαράδεκτη γιατί δεν έχει κάνει ακόμα παρέμβαση και να την περιμένουμε. Η κατάσταση όμως είναι αυτή πρώτα γιατί ακριβώς εφαρμόζονται κατά γράμμα οι αποφάσεις, οι αντιδραστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με το μαζικό εγκλωβισμό στα νησιά, όπως και ο κανονισμός του Δουβλίνου, που θεωρεί τις χώρες πρώτης γραμμής σαν την Ελλάδα ως αυτόματα υπεύθυνες για τους ετούντες άσυλο, απαγορεύοντας τις λεγόμενες δευτερογενείς μετακινήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει προπολού μπρος τις μηχανές παρά τις όποιες αντιθέσεις με τις χώρες του Βίζεγκραντ. Κίνηση κλειδί που όλοι τους συμφωνούν είναι ο δραστικός περιορισμός της ίδιας της έννοιας του ετούντος άσυλο πρόσφυγα που προστατεύεται στοιχειωδώς από το διεθνές δίκαιο, που είχε δεσπιστεί παλιότερα σε συγκριτικά ευνοϊκότερες για τους λαούς συνθήκες, κάτω από την ισχυρή βέβαια παρέμβαση των σοσιαλιστικών χωρών. Αντίθετα, τον οικονομικό μετανάστη τον κατατάσσουν απευθείας και αποκλειστικά στους νόμους της καπιταλιστικής προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού και αντιμετωπίζεται σαν πάνθυνος υποταγμένος εργαζόμενος χωρίς δικαιώματα. Το ΚΚΕ υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο προσφύγων, καταδικάζει τη στοχευμένη επιχείρηση συρρήκνωση των δικαιωμάτων τους, όπως την ίδια στιγμή υπερασπέζεται και τα δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών, γιατί και οι δύο είναι θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των υπεριαλιστικών πολέμων. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση που ετοιμάζει κατά το τέλος του καλοκαιριού η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη εξετάζει τη δυνατότητα, τα κράτη-μέλη λέει, αντί να δέχονται πρόσφυγες το έδαφος τους και μετανάστες, ως αντάλλαγμα να ρίχνουν και άλλες δυνάμεις, να ενισχύουν την αναβαθμισμένη αντιδραστική Frontex, που ήδη επιχειρεί ως ξένη στρατικοαστυνομική δύναμη σε όλη τη συνοριογραμμή από τον Εύρο στα νησιά, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και μάλιστα σε μια περίοδο
που οξύνονται οι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι άρρηκτα δεμένο με τους υπεριαλιστικούς πολέμους και τα πεδία που το προκαλούν. Οι κρίσεις των καπιταλιστών αυξάνουν τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου όταν οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να μοιράσουν ή να ξαναμοιράσουν τις αγορές, δεν τα βρίσκουν στις μεταξύ τους συμφωνίες. Το προσφυγικό όχι μόνο δεν μπορεί να λυθεί από τις υπεριαλιστικές δυνάμεις και τις αστικές κυβερνήσεις, αλλά εμπλέκουν βαθύτερα τη χώρα μας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς και θα χρησιμοποιούν το προσφυγικό σαν διαπραγματευτικό χαρτί για τα παζάρια τους. Αυτό αποδεικνύει και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ανάγει σε βιομηχανία το παζάρι με τις χώρες καταγωγής προσφύγων και μεταναστών. Κλείνει συμφωνίες, αξιοποιώντας το προσφυγικό με τρίτες χώρες για διείσδυση ευρωπαϊκών κεφαλαίων στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ασία, ως ανοικοδόμηση όσων η ίδια και οι σύμμαχοί της βομβάρδισαν, μακέλεψαν και ρήμαξαν. Ανάλογα εργαλειοποιεί ακόμα και τους πρόσφυγες με ευθύνη των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και η αστική τάξη της Τουρκίας για να γκριζάρει σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα και μέσα από τη συνδιαχείριση να αποσπάσει μερίδιο ανάλογο του πολιτικού, οικονομικού και στρατιωτικού της εκτοπίσματος. Το σκάκι των ανταγωνισμών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία για τον έλεγχο των αγορών έχει τους λαούς, τους πρόσφυγες, θύματα, ανταλλάγματα και πάνω απ' όλα καύσιμη ύλη για τα κέρδη τους. Η Συρία και η Λιβύη είναι πολύχρονα πεδία πολέμου που κρίνεται η έκβαση μεγάλων αναμετρήσεων συμφερόντων των καπιταλιστών για τον έλεγχο δρόμων μεταφοράς ενέργειας και ενεργειακών πηγών. Σε αυτές τις business είναι βαθιά χωμένη μέχρι τα μπούνια η ελληνική αστική τάξη, συμμετέχοντας σε στρατιωτικές αποστολές, όπως η προκλητικά επωνομαζόμενη επιχείρηση Ειρήνη που κρατά το φανάρι στον υπεριαλιστικό πόλεμο στη Λιβύη, στέλνοντας δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, προωθώντας την εγκατάσταση νέων Αμερικανών ατοικών βάσεων σε ελληνικό έδαφος. Για αυτούς τους όμιλους, λοιπόν, ναι, είναι η Ελλάδα πέρασμα και ενεργειακός κόμβος. Όμως, από πού και ως πού είναι ενεργειακός κόμβος για το λαό όταν ο ίδιος ζει σε μια πλούσια σε ενέργεια χώρα με τόσες ενεργειακές πηγές και δυνατότητες και θα συνεχίζει να ακριβοπληρώνει το ρεύμα, την ενέργεια, τα ψηφιακά δίκτυα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι εργαλεία όξυσης των ανταγωνισμών που επιδρούν και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι γαλλοτουρκικοί ανταγωνισμοί στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται ασφαλώς για την ψυχή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ούτε αυτά μπορούν να προστατευθούν από μια τουρκογαλλική καραμπόλα συμφερόντων. Αντίθετα, αυτά θα μπουν στο κρεβάτι του προκρούστη της συνδιαχείρισης στον όποιο συμβιβασμό της κατά τα άλλα συμμάχου Γαλλίας με Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία. Αυτό το κλίμα συνδιαχείρισης μεθοδικά δουλεύεται, φτιάχνεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη που υπηρέτησαν τις κυβερνήσεις και των δύο, μετά τον απομονωμένο Ερντογάν, τώρα να ανακαλύπτουν ξαφνικά και απομονωμένο Καστελόριζο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την Ελληνοϊταλική Συμφωνία που ορίζει για το Ιόνιο μειωμένη επίρρεια νησιών και ήδη παπαγαλέκια της βαφτίζουν μαξιμαλισμό το να έχουν η Κρήτη ή το Καστελόριζο, ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα με βάση ό,τι ορίζει η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το δίλημα συμβιβασμός ή πόλεμος είναι ψεύτικο σε συνθήκες καπιταλισμού, γιατί οι ρηγμένοι των συμβιβασμών επισπεύδουν τον επόμενο πόλεμο και η όποια πολεμική εμπλοκή ή θερμό επεισόδιο οδηγεί σε νέες διευθετήσεις. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν τον όρο λύκοσυμμαχίες
που όταν το ΚΚΕ το χρησιμοποίησε, κάποιοι μιλούσαν για ξύλινη, ξεπερασμένη γλώσσα. Να λοιπόν που ο λαός μας τα βρίσκει όλα αυτά μπροστά του. Να γιατί δεν υπάρχει καμιά περίτεχνη διπλωματική κίνηση να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Να γιατί δεν υπάρχει κανένας λυκοσύμμαχος να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση και να καθαρίσει για το λαό. Να γιατί σήμερα είναι αναγκαία η πάλι για καμία αλλαγή συνόρων και διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που τα καθορίζουν ενάντια στα υπεριαλιστικά σχέδια, τον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, για να γυρίσουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό και να κλείσουν εδώ και τώρα οι αμερικανονατοικές βάσεις. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με Κινάλ και υπόλοιπους, στηρίζουν με φανατισμό όλα αυτά τα αντιδραστικά υπεριαλιστικά σχέδια, προωθώντας τη διαρκή αναβάθμιση το σχέδιο με το Ισραήλ, με το κράτος που δολοφονεί Παλαιστινίους, περιφρονώντας τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Αποκαλύπτουν έτσι πόσο υποκριτικό είναι το κατά καιρούς ενδιαφέρον τους για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όσα κροκοδίλια δάκρυα κι αν χύσουν, είναι ταγμένοι αντίπαλοι τους. Μετανάστη, μετανάστη, πρόσφυγα, όσα σύνορα να περάσεις, το ίδιο καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό καθεστώς σε περιμένει. Ο ίδιος πιο αδύναμος κρίκος θα παραμείνεις ως μετανάστης και πρόσφυγας. Συγκρίνεις την πατρίδα σου με την Ελλάδα, φαντάζεσαι και ελπίζεις πώς θα είναι κάπως καλύτερα η χώρα τελικού προορισμού. Η ίδια όμως η πείρα σου μπορεί να σε συμβουλέψει ότι έτοιμη γη της επαγγελίας δεν υπάρχει στον καπιταλισμό. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι ξέρει και επιμένει στη λεγόμενη κινητικότητα που την πολυδιαφημίζει από χώρα σε χώρα και ανησυχεί μάλιστα γιατί είναι χαμηλό, λέει, το επίπεδο της κινητικότητας, ιδιαίτερα για τους εργάτες που έχουν προσόντα. Η τάση χειροτέρευσης ήταν και προπανδημίας παρούσα παντού και στις ισχυρές καπιταλιστικές χώρες, που εκατομμύρια εργάτες σε όμιλους γίγαντες που θεωρούσαν ότι ήταν εξασφαλισμένοι σε τέτοια μαγαζιά γωνία, παίρνουν σήμερα ένας προς ένα χαρτί απόλυσης. 7.500 εργάτες απολυμμένοι στη Renault, 12.000 στην Boeing, 7.500 στην Air France, 15.000 στην Airbus, 35.000 στην HSBC και δεν τελειώνει ο κατάλογος. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενοι και αυταπασχολούμενοι, προετοιμασμένοι και ετοιμοπόλεμοι απέναντι στην κρίση των καπιταλιστών. Ανεξάρτητα λοιπόν από τις όποιες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, το κύριο είναι όπου βρεθείς και όπου σταθείς και εδώ στην Ελλάδα μαζί με τον Έλληνα εργαζόμενο συνάδελφό σου, στην οργάνωση της πάλης, για να μην δεχθούμε να μας φορτώσουν πάλι την κρίση τους οι καπιταλιστές, να μην συμβιβαστούμε όλοι μαζί, Έλληνες και μετανάστες, με τη φτώχεια, την ανεργία, τη ζωή χωρίς δικαιώματα και την εκμετάλλευση. Να οργανωθούμε στα σωματεία και να αγωνιστούμε σαν γροθιά για κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών νόμων, για συλλογικές συμβάσεις, για αυξήσεις σε μισθούς, μεροκάματα, για δωρεάν υγεία, παιδεία, αθλητισμό και πολιτισμό. Να σμίξουμε με το ΚΚΕ για μια ζωή στο ύψος των πραγματικών σύγχρονων αναγκών μας. Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και αποφάσεις που καταπατούν τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, έτσι όπως προβλέπονται στη Συνθήκη της Γενέβης. Κατάργηση των κανονισμών του Δουβλίνου και της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κλείσιμο όλων των hot spot των νησιών, μεταφορά των αιτούντων άσυλο στην υπηρετική χώρα και στις χώρες προορισμού. Ο πρόσφατος μαχητικός αγώνας των νησιωτών απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια φανερώνει τη δύναμη της λαϊκής παρέμβασης όταν δεν ανέχεται τα νησιά να γίνουν φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούμε διευκόλυνση όλων των εγκλωβισμένων στην Ελλάδα προσφύγων και μεταναστών για μετάβαση στις χώρες προορισμού με άμεση και επίγουσα προτεραιότητα στους ασυνόδευτους ανήλικους και τους δικαιούχους οικογενειακής επανένωσης.
να στελεχωθεί η υπηρεσία ασύλου με το αναγκαίο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, να διασφαλιστούν γρήγορες και σύμφωνες με τις διαδικασίες ασύλου για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα και να πάρθουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Καμία εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Να δοθεί δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ασύλου στο έδαφος της Τουρκίας και απευθείας μετακίνησή τους στις χώρες που θέλουν. Άδειες διαμονής, μακροχρόνιες στους οικονομικούς μετανάστες, χωρίς παράβολα, πρόστιμα και πολύχρονες καθυστερήσεις. Για απόκτηση της ελληνικής υπηκότητας με γρήγορες και αντικειμενικές διαδικασίες και εδώ χωρίς εξοντωτικά παράβολα. Γιατί ακούσαμε σήμερα και την κυβέρνηση να εξαγγέλει νέους όρους και προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος ηθαγένεια και μάλιστα ορισμό, λέει, πανελλαδικών εξετάσεων γι' αυτό. Να ληφθούν μέτρα ουσιαστικής και εξατομικευμένης στήριξης και ένταξης στην κοινωνία των προσφύγων. Κανένα παιδί σε φυλακές, κανένα παιδί σε καταβλισμό, ούτε υποκράτηση, κανένα παιδί εκτός σχολείου. Να καταργηθεί η διάταξη που χειροτερεύει σοβαρά την απόκτηση ηθαγένειας από ανάπηρα παιδιά. Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων αυτών στις χώρες καταγωγής τους. Απομόνωση και αντιμετώπιση της ρατσιστικής φασιστικής βίας των ναζιστικών φασιστικών ομάδων και συμμοριών. Όμως, πάνω απ' όλα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το ΚΚΕ έχει πολιτική πρόταση διεξόδου από αυτόν τον εφιάλτη. Είναι ο σοσιαλισμός, το λέμε καθαρά. Ο συσχετισμός δυνάμεων ούτε αιώνιος είναι, ούτε στατικός και στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή. Θα αλλάξει σημαντικά και εδώ στην Ελλάδα και συνολικά. Ο δρόμος κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, το λέμε, θα ανοίξει και θα είναι μέρα μεσημέρι. Με την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας που συνδέει όλους τους παραγωγούς στο στέρεο έδαφος που διασφαλίζουν η εργατική εξουσία και η κοινωνική ιδιοκτησία στα εργοστάσια, στις εγχώριες ενεργειακές πηγές, στον ορυκτό πλούτο, στη γη και στις υποδομές. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είναι οι μόνοι που μπορούν να βγάλουν την κοινωνία από την κρίση και να βάλουν σε κίνηση όλη την παραγωγική μηχανή. Είναι αυτοί που αληθινά παράγουν, είναι οι αφανείς ήρωες που έλαψαν και τις μέρες της πανδημίας, όχι μόνο τις μέρες της πανδημίας, λάμπουν πάντοτε οι εργαζόμενοι με τη δράση τους, με την παρέμβαση, με το μόχθο και τον ιδρώτα τους. Είναι η σύγχρονη εργατική τάξη. Αρκεί λοιπόν να φύγουν από τη μέση τα παράσιτα, οι ληστές, οι άρπαγες, αυτοί οι καπιταλιστές. Ο σοσιαλισμός στη Σοβιετική Ένωση έλυσε μεγάλα, άλυτα λαϊκά προβλήματα, όπως η δουλειά με πλήρη δικαιώματα, η λαϊκή στέγη, η καθολική δωρεάν υγεία, παιδεία, η σιγουριά για το μέλλον. Και αυτά τα έλυσε χωρίς να διώξει το 30 και 40% του πληθυσμού ως μετανάστες για να επιβιώνουν ίσα που επιβιώνουν οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό γίνεται στις καπιταλιστικές χώρες τώρα μετά την αντεπανάσταση. Τρανή απόδειξη της υπεροχής του σοσιαλισμού, ότι συνένωσε λαούς, μόνιασε για δεκαετίες διαφορετικές εθνότητες, γλώσσες, θρησκείες που γίναν μετά την αντεπανάσταση χίλια κομμάτια. Διδαγμένοι από αυτή την πείρα, τις τεράστιες δυνατότητες και τις όποιες αδυναμίες, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, πιο μαχητικά, για να νικήσει το δίκαιο των λαών. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Μπροστά στον αγώνα, με ορμή θα τα καταφέρουμε, κάτω τα χέρια από τους αγώνες του λαού. Στο γύψο δεν θα μας βάλουν, όλα θα κρυθούν στους δρόμους. Γεια σας.